Από τα χορευτικά, από τις χορευτικές ομάδες και τα δρόμενα που θα διεξαχθούν στην εκδήλωση, θα υπάρχουν αυτό που είπατε, τα θεατρικά κομμάτια, στα οποία δεν πρόκειται να παιχτούν από επαγγελματίες ηθοποιούς, αλλά από δικά μας παιδιά, από παιδιά της πόλης μας, από παιδιά των τριών συλλόγων, όπως και οι παρουσιαστές άλλωστε, και θα συμμετέχουν όλοι όσοι είναι μέλη και χορευτές στους συλλόγους για να δοθεί η παράσταση αυτή. Ποιοι είναι οι δικοί σας? Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια τέτοια θεατρική παράσταση. Νομίζω ότι παρόμοια έχει πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν πριν 3 χρόνια στον κινηματογράφο Άνησης. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος. Ετοιμάζεται βέβαια το πνευματικό κέντρο, το οποίο από ό,τι ακούμε σύντομα θα το έχουμε. Γι' αυτό και έγινε η επιλογή να γίνει στο Αλεξάνδριο Μέραθρον. 2 παραστάσεις έχουν δοθεί και παλιότερα με θέματα την μάνα και την ξενιτιά. Νομίζω όμως ότι η συγκεκριμένη υπερβαίνει τις προηγούμενες και είναι κάτι πολύ καλύτερο αισθητικά στο αποτέλεσμα. Πώς έγινε η επιλογή για τους συλλόγους αυτούς? Η επιλογή έγινε με βάση τη δική μου συνεργασία και της Όλγας όσον αφορά το κομμάτι της διδασκαλίας των χωρών. Η συνεργασία πώς προέκυψε με τον Δήμο? Η συνεργασία ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ, τον κύριο Δελιόπουλο Στέφανο, ο οποίος δέχθηκε να βοηθήσει σε ένα κομμάτι την εκδήλωση, να τη στηρίξει οικονομικά, καθώς επίσης και ο κύριος Νελμπάντης, ο αντιδήμαρχος, ο Αλμπάνης Κωνσταντίνος, που και αυτός με την πλευρά του ανέλαβε τα σκηνικά της παράστασης. Πόσο καιρό πριν σχεδιάζατε την όλη παραγωγή? Επειδή κάναμε λόγο για υπερθέαμα, γιατί budget μιλάμε? Πώς συνεργάστηκαν οι τρεις σύλλογοι μεταξύ τους? Πάντα, ναι, βεβαίως. Οικονομικό. Ναι. Κοστούμια, ηθοποιοί, χορευτές, σκηνικά, είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του κοινού? Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε. Πέρα από ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να γίνουν την τελευταία στιγμή, όσον αφορά για το οικονομικό κομμάτι, θεωρώ ότι θα αγγίξει περίπου τα 8.000 ευρώ. Και καλύπτονται όλα από το Δήμο αυτά? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Από το Δήμο νομίζω ότι καλύπτεται ένα κομμάτι της τάξης των 1.500 ευρώ. Πολύ πολλές δικές σας συμμετοχές? Ναι, οι υπόλοιπες είναι συμμετοχές των συλλόγων, καθώς επίσης και χορηγών, που είναι καταστηματάρχες της πόλης μας. Πώς διαχειριστήκατε το κομμάτι των ρόλων, των διαφορετικών προσωπικότητων, των σκεπτικών, των φιλοδοξιών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρξουν συγκρούσεις, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολυπληθές σχήμα? Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχουν συγκρούσεις στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν με μια συμμετοχή στην εκδήλωση, με αμέριστη συμπαράσταση και στο δικό μου πρόσωπο και στις Όλγας. Το έχουν δει όλοι πάρα πολύ θερμά και ζεστά. Αυτό μπορείτε να το δείτε και από την τελική πρόβα που θα γίνει. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα, για μια παρέα, για φίλους που συμμετέχουν όλοι μαζί και θεωρώ ότι καμία κόντρα δεν υπάρχει. Και πώς έγινε η επιλογή των ρόλων, με ρωτήσατε? Γιατί όχι? Λοιπόν, οι ρόλοι κάθε φορά κατανείμονται στις αντίστοιχες εκδηλώσεις και όχι μόνο σε μία εκδήλωση, διότι ένας σύλλογος στην πορεία του δεν έχει μία εκδήλωση από ό,τι γνωρίζετε. Έχει και τις χορευτικές εκδηλώσεις, έχει και τις θεατρικές παραστάσεις, έχει και τα δρόμενα, έχει και τις συμμετοχές του σε άλλες πολύ μεγαλύτερες εκδηλώσεις, όπως ήταν και το Μέγαρο Μουσικής, όπως ήταν και το Θέατρο Δώρα Στράτου, όπως και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι ο ρόλος των δασκάλων πρώτα απ' όλα είναι να κατανείμουν αυτούς τους ρόλους εκεί που θεωρούν το κατά δύναμη στον καθένα που συμμετέχει σε ένα σύλλογο και εκεί που μπορεί ο καθένας να ανταπεξέλθει και να δώσει όλες τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ καλό κλίμα. Ποιοι είναι οι αφανείς ήρωες? Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που με άμεσο ή έμεσο τρόπο βοήθησαν στην παραγωγή. Πάντα υπάρχουν αυτοί, τους οποίους κοιτάμε να μην τους αφήνουμε
αφανείς μέχρι το τέλος. Είναι αυτοί που εργάζονται, είναι αυτοί που είναι πίσω από τη σκηνή, είναι αυτοί που τρέχουν μπορεί και περισσότερο από αυτούς που φαίνονται. Και ποτέ δεν είναι πάντα οι ίδιοι οι αφανείς. Αυτό που σας είπα και πριν. Γι' αυτό και οι ρόλοι κατανείμονται κατά χρονικά διαστήματα ίσα. Σαφώς και δεν θα σας ονοματίσω τώρα, αλλά δεν θα είναι αφανής μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης. Την ημέρα της εκδήλωσης θα τους δείτε όλους. Για να πούμε στο νόημα του έργου. Ένα έργο πολύ επίκυρο, πολλές πτυχές, πολύ κατάλαβα. Θα ξεκινήσει με ποιον τρόπο, με κάποια αφήγηση. Ναι, λοιπόν, ξεκινάει με ένα... Πώς θα μας πάρει στο κλίμα δηλαδή. Ωραία. Ξεκινάει με ένα βίντεο, το οποίο θα βάλει στο θέμα τους θεατές. Στη συνέχεια υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, υπάρχουν 9 ενότητες βασικά. Στην κάθε ενότητα θα μιλάνε αρχικά οι δύο παρουσιαστές, οι οποίοι θα μας βάζουν στην ενότητα και ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και το αντίστοιχο βίντεο. Οι οποίοι εκεί θα είναι παρουσιαστές. Είναι ο κύριος Τσανόπουλος και η κυρία Σιδέρη Αθηνά. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για αυτές τις 9 ενότητες και μιλάμε για την κοσμογονία, δηλαδή για τις 7 ημέρες της δημιουργίας του κόσμου, κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει και μία ημέρα. Και έτσι λοιπόν όλο αυτό σε συνάρτηση με τον άνθρωπο, η γη, η θάλασσα, ο ήλιος, το στερέωμα και όλα αυτά, θα εναλλάσσονται οι σκηνές ανά πεντάλεπτο έτσι ώστε να μην είναι κουραστική η παράσταση. Θα υπάρχουν εναλλαγές, είτε αυτές είναι θεατρικές, είτε χορευτικές, είτε μουσικές, σκηνικές κτλ. Και έτσι θα κυλήσει νομίζω το πρόγραμμα με ένα ωραίο σε διάρκεια πόσο.